Αφοσιωμένοι στο Θεό 100% θα μας απασχολήσει σήμερα, γιατί και τούτο το θέμα είναι συνέχεια της ομιλίας του Ιερού Ξεστόμου πάνω στην κοπή, στην καταστροφή, θα πούμε έτσι, των ανδριάντων. Έχουμε δώσει την εξήγηση. Το ότι δηλαδή ο λαός της Αντιόχειας έκανε όλος από κοινού μία σαν είδος στάση, σήμερα θα λέγαμε ένα συλλαλητήριο μεγάλο, και προέβησε καταστροφές και κατέστρεψε τα αγάλματα που είχαν στήσει του Αυτοκράτορα και της οικογενείας του Αυτοκράτορα, με αποτέλεσμα να εκμανεί, να γίνει θηρίο ο Αυτοκράτορας και να δώσει διαταγή να γίνουν συλλήψεις ομαδικές και δικαίων και ενόχων, οι οποίοι οδηγούνταν στο δικαστήριο, φαινομενικά δικάζονταν, ουσιαστικά καταδικάζονταν σε θάνατο και εκτελούνταν. Λοιπόν, ο Χρυσόστομος ύψωσε το, ο Ιερός Χρυσόστομος ύψωσε το ανάστημά του και κάλεσε το λαό να συγκεντρωθεί και να βρει τις αιτίες ή την αιτία που οδήγησε σε αυτή την καταστροφική συμπεριφορά το λαό της Αντιόχειας. Έτσι λοιπόν, βρήκε την αφορμή ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια λαοθάλασσα, κοσμοπλημμύρα που είχε κατακλείσει το ναό στην Αντιόχεια, να απαγγείλει, να πει, να μιλήσει, όπως θα λέγαμε αλλιώς, για να ξυπνήσει τους χριστιανούς. Να ξυπνήσει τους χριστιανούς. Μην ξεχνάμε ότι η θέση
του Επισκόπου, του Ιερέα, του Κήρυκα, του Λόγου του Θεού, είναι να ξυπνάει μέσα από το λίθαργο, μέσα από το βαθύ βαθύ ύπνο, εκείνους που έχουν τη συνέστηση, που δήθεν δηλαδή ότι είναι χριστιανοί, αλλά είναι εντελώς έξω από το πνεύμα το χριστιανικό. Με την έννοια λοιπόν ότι και εμείς θα λέγαμε είμαστε βαπτισμένοι, είμαστε βαπτισμένοι μέσα στην Αγία Κονιμήθρα στο όνομα της Αγίας Τριάδος και φέρουμε το όνομα του χριστιανού, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είμαστε οι καλύτεροι από τους ανθρώπους. Όπως συνήθως ακούγεται από πολύ λαό. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Ας μην πάω στην εκκλησία, ας μην κοινωνάω, ας μην εξομολογούμε, ας μην μελετάω τις γραφές. Περνάω έξω από μια εκκλησία, κάνω το σταυρό μου, μπαίνω μέσα στην εκκλησία, προσκυνάω τις εικόνες. Αυτό μου είναι αρκετό, ακούμε να λένε. Αυτή η νοοτροπία είναι νοοτροπία του ύπνου, της πνευματικής νεκρόσεως. Στο όνομα σίγουρα είναι χριστιανός. Στα έργα τα πνευματικά είναι νεκρός. Για αυτούς τους ανθρώπους, τους πνευματικά νεκρούς, τους πνευματικά νεκρούς, ο προφήτης Ισαΐας έχει ένα πολύ καυτό λόγο απευθύνει. Ο λαός ούτως, ο λαός αυτός μιλούσε για όλο το λαό τον Ισραηλιτικό, σίγουρα υπήρχαν και εξαιρέσεις, αλλά όμως στο σύνολό του ήταν πεθαμένος ο λαός. Οι ασχολίες του ήταν ασχολίες γύρω από νεκρά, βρώμικα εντελώς έργα. Βρώμικα εντελώς έργα. Πλην όμως είχαν να πούν ότι είναι καλύτεροι από όλους τους ανθρώπους. Να πούν. Και άκουσαν λοιπόν τον προφήτη Ισαΐα με το δυνατό λόγο του να τους λέγει. Ο λαός αυτός, να προσέξουμε, η γραφή ή ο προφητικός λόγος είναι λόγος που δεν ακούστηκε τότε για να ξυπνήσει, αλλά είναι γραμμένος και ακούγεται και τώρα και στους αιώνας για να ξυπνάει πάντοτε τους νεκρούς, τους πεθαμένους ανθρώπους. Ο λαός αυτός με τα χείλη του, με τα χείλη του, με τιμά, μου αποδίδει την τιμή με τα χείλη. Είμαι χριστιανός. Αυτό είναι να τιμάς το Θεό με τα χείλη σου. Σε θέλω Χριστέ μου, όλα μου πάνε καλά, σε αγαπάω, ναι, αυτό είναι μία έκφραση χιλέων, αν απουσιάζει, μόνο χιλέων, αν απουσιάζει και το βάθος. Η δε καρδία αυτού πόρο απέχει απ' εμού. Η καρδιά του, του λαού, είναι πολύ μακριά από μένα. Είναι λόγος Θεού, απαγγελόμενος από στόμα προφήτου
για να ακουστεί σε όλες τις γενναίες. Η καμπάνα είναι ξυπνητήρι που ξυπνάει ο λόγος ο αληθινός του Θεού. Αυτό έκανε ο Κύριος Χριστόστομος. Προσπαθούσε να αφυπνίσει τις συνειδήσεις. Υπάρχει μία δοξασία, μία δικαιολογία που λένε πολλοί άνθρωποι, ότι ανάμεσα στα άλλα βλέπεις ανθρώπους ενάρετους και αγίους να τα έχουν όλα, όλα πραγματικά ενάρετοι και άγιοι. Να αναφέρουμε τον Αβραάμ, δεν τα είχε όλα? Τα πάντα είχε. Αλλά όχι για να τα διαθέτει για τον εαυτό του. Είχε ανοιχτές τις πόρτες και καθημερινά φιλοξενούσε. Καθημερινά φιλοξενούσε. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάτω από αυτή την νοοτροπία ο Αβραάμ πέρασε, όχι μόνο νοοτροπία προς Θεού, κάτω από αυτή την πρακτική της ζωής, πέρασε όλη τη ζωή του. Την πέρασε όλη τη ζωή του. Δηλαδή δεν υπήρχε μέρα που να μην περνούσε μέσα από το σπίτι του φιλοξενούμενος άνθρωπος. Φιλοξενούμενος άνθρωπος. Και ένα άλλο πρόσωπο που, με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, γιατί το χρησιμοποιεί και ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι το πρόσωπο του προφήτη Ιώβ. Είναι το πρόσωπο του προφήτη Ιώβ. Μας είναι γνωστός ο Ιώβ για τα υπάρχοντά του. Δηλαδή, και παιδιά είχε, και κτήματα είχε, και κοπάδια από ζώα είχε, και τα πάντα είχε. Με αποτέλεσμα να βρίσκονται άνθρωποι και ακόμα εκείνος ο διάβολος να οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ας μου δώσει και εμένα ο Θεός όλα τα καλά που έχει εκείνος και εγώ θα τον σέβομαι και τον αγαπάω. Είναι μία νοοτροπία που την έχουν πολλοί άνθρωποι και λένε να μου τα δώσει ο Θεός, αν μου τα δώσει εγώ το δοξάζω. Έτσι και μου κάνει άρση, μου τα αφαιρέσει, από εκεί και πέρα αλλάζει πορεία, αλλάζει κατεύθυνση. Θεός είναι αυτός που με ταλαιπωρεί τόσο πολύ. Δεν έχω να φάω, τα παιδιά μου είναι γυμνά, η γυναίκα μου είναι άρρωστη, εγώ βρίσκομαι στην εσχάτη δυστυχία που υπάρχει. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η θεοεγκατάληψη. Θεοεγκατάληψη, εγκαταλείπει το Θεό. Ο άνθρωπος που πιστεύει ότι ο Θεός υπάρχει για να χορηγεί τα αγαθά κατά την επιθυμία του καθενός, κατά την επιθυμία του καθενός, προσέξουμε, γιατί δεν πάβει να πιστεύουμε απόλυτα ότι ο Θεός είναι ο απολύτως αγαθός, ο απολύτως αγαπών, εκείνος που σκορπίζει σε απλόχερα, απλόχερα πέρα για πέρα τα αγαθά του σε όλους τους ανθρώπους. Εσκόρπισε, λέγει ο προφήτης Δαβίδ, έδωκε τη σπένιση
άνοιξε λέει τα χέρια του ο Θεός και έδωσε στους φτώχους μπας. Και όταν γεννηθήκαμε, τα είχαμε γεμάτα τα χέρια μας. Γυμνοί είμαστε. Άδεια τα χέρια, τελώς. Λοιπόν, εσκόρπισε αυτός και έδωσε σε αυτούς που είχαν άδεια τα χέρια. Και λέει ο Κύριος μας, να ο ήλιος για όλους, να ο αέρας για όλους, να το νερό για όλους, δωρεάν, δωρεάν. Αυτά είναι τα τρία απολύτως αναγκαία αγαθά που χωρίς αυτά δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Αυτά λοιπόν τα έχουμε δωρεάν και δεν γίνεται εξαίρεση να πει ο Θεός εσύ είσαι αποτρόπαιο τέρας, δεν θα στα δώσω, και εσύ είσαι δικός μου, θα στα δώσω. Τέτοια δικαιοσύνη τη βλέπουμε μπροστά μας κάθε μέρα σε όλη τη ζωή. Δηλαδή ότι για όλους απολύτως δικαίους και αδίκους, και αδίκους είναι τα αγαθά αυτά. Έδωσε λοιπόν ο Θεός όλα τα καλά στον Ιώβ. Και επειδή ήταν πολύ πολύ Άγιος, τον αναφέρει η Γραφή ως εκλεκτό του Θεού, και πράγματι ήταν εκλεκτός του Θεού, όχι επειδή ήταν εκλογή τόσο από τον Θεό, αλλά και από τον ίδιο προσωπικά, από τη δική του προσφορά, κλίση, αγάπη, έρωτα προς τον Θεό. Συμβάδιζαν και τα δύο, και του Θεού η αγάπη στον Ιώβ και του Ιώβ η αγάπη προς τον Θεό. Πηγαίνανε τέρι, τέρι. Παρατάς εσύ να αγαπάς τον Θεό, σου φαίνεται ότι σε άφησε ο Θεός, ενώ εσύ έχεις αφήσει τον Θεό. Δεν αφήνει ο Θεός. Λοιπόν, όμως, ο δίκαιος άνθρωπος, ο ενέργος άνθρωπος, συμβαίνει να κουβαλάει μεγάλο σταυρό και να τον βλέπουν οι άλλοι και να λένε, ορίστε αυτός που πάει με τον νόμο του Θεού, πως ταλαιπωρείται στη ζωή και έχει βγει Μιχάλη, ναι, ναι, ναι. Και έχει βγει Μιχάλη αυτό που λέει ο πολύ λαός με το σταυρό στο χέρι, προκοπή δεν, δεν κάνεις. Αυτή είναι, αυτό είναι τέχνασμα, τέχνασμα πονηρό, τρικλοποδιά του διαβόλου, για να βλέπουν αυτοί που δεν έχουν καμία ιδέα γύρω από τα θεία και να λένε, να, οι άνθρωποι του Θεού δεν έχουν καμιά προκοπή. Εδώ λοιπόν θα αναφέρουμε, διαβάζω ένα κομμάτι από τον Νέο Χρυσόστομο για να δούμε γιατί οι άνθρωποι του Θεού στη ζωή αυτή παραχωρείται, επιτρέπεται να κακοπαθούν, να υποφέρουν. Η τρίτη αιτία της κακοπαθίας των Αγίων, μάλλον τετάρτη αιτία, είναι να μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι οι Άγιοι του Θεού υπηρετούν τον Θεό με την ελπίδα να απολαύσουν στον κόσμο αυτό ευτυχία και πλούτο υλικό. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Αφήνει ο Θεός, επιτρέπει ο Θεός ανθρώπους που
τον αγαπούν και είναι άγιοι του, γιατί θέλουν οι άνθρωποι να είναι άγιοι του, και το θέλει και ο Θεός βέβαια, επιτρέπει ο Θεός, χορηγεί αυτή την ευτυχία, λέει, επειδή μάλλον είναι άγιοι επειδή έχουν υλικά αγαθά, λένε το ανάποδο. Αυτός έχει όλα τα καλά από το Θεό, γι' αυτό είναι και άγιος. Γι' αυτό είναι και καλός, γι' αυτό είναι και του Θεού άνθρωπος. Πολλοί που ζουν στην αμαρτία, όταν πολλές φορές βλέπουν πολλούς, από πολλούς, να κατακρίνονται, βλέπουν πολλούς να κατακρίνονται και να προτρέπονται σε κόπους αρετής και ακούουν να εγκομιάζονται οι Άγιοι για το θάρρος τους μπροστά στους κινδύνους, με αυτή τη δικαιολογία τους συκοφαντούν. Καταλαβαίνω. Όταν βλέπουν, λέει, οι άνθρωποι που είναι έξω και μακριά από το Θεό, να είναι προκομμένοι στην αρετή οι Άγιοι, τους συκοφαντούν λέγοντας: οι Άγιοι προδεύουν επειδή έχουν όλα τα καλά. Και όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και αυτός ο διάβολος, αυτή την υποψία, αυτή την υπόνοια πρόβαλε στον ίδιο τον Θεό. Λέει η Αγία Γραφή ότι παρουσιάστηκε ο διάβολος στον Θεό. Δεν χρειάζεται να φέρουμε το μυαλό μας να λειτουργήσει το πώς και γιατί, αυτά είναι έξω από τη λογική και πέρα. Δεν τα φτάνει η λογική. Πώς δηλαδή, που το γράφει η Γραφή αυτό, η Γραφή, πώς δηλαδή παρουσιάστηκε ο διάβολος στο Θεό και του είπε: ξέρεις, δεν σε σέβεται δωρεάν ο Ιώβ, του έχεις δώσει όλα τα καλά που έχει αυτή η γη. Τζάμπα είναι αυτό. Σε αγαπάει, σε υπακούει σε ό,τι του λες, γιατί του έχεις δώσει όλα. Για πάρ' του τα από τη μέση αυτά που του έχεις δώσει. Διαβάζω λοιπόν, να δούμε τι λέει, πώς το λέει εδώ πέρα. Μήπως, λέγει λοιπόν η Αγία Γραφή, ότι τον εξής ισχυρισμό πρόβαλε ο δαίμονας στον ίδιο τον Κύριο: μήπως δωρεάν σε σέβεται ο Ιώβ. Περιφρούρησες την εντός και την εκτός του οίκου του περιουσία. Του την περιφρούρησες, του την φύλαξες. Δεν έχει χάσει τίποτα από την περιουσία του. Πώς λοιπόν να μη σε αγαπάει? Και προχωράμε. Με αμοιβή, με πληρωμή, λέγει, είναι ο Ιώβ ενάρετος. Αφού τον πληρώνεις, γι' αυτό είναι και ενάρετος ο Ιώβ. Γιατί απολαμβάνει τόση ευπορία, τόση ευπορία. Τι λοιπόν απάντησε ο Θεός, τι απάντησε ο Θεός σε αυτόν τον ισχυρισμό, ότι απολαμβάνει όλα τα καλά, γι' αυτό και σε αγαπάει. Θέλοντας να του δείξει ο Θεός ότι οι Άγιοι δεν υπηρετούν τον Θεόν περιμένοντας υλικές αμοιβές, του αφαίρεσε όλη του Ιώβ, του αφαίρεσε όλη την ευφορία, τον παρέδωσε στη φτώχεια και επέτρεψε να πέσει σε φοβερό
νόσημα, σε φοβερή αρρώστια. Ξέρουμε όλοι ότι σάπισε και πετάχτηκε ο Ιώβ στη κοπριά και δεν τον πλησίαζε κανένας απολύτως. Έπειτα, ελέγχοντας ο Θεός τον δαίμονα, ότι αδίκως είχε αυτή την υποψία, του λέγει, έχει διάλογο μεταξύ Θεού, λέει, και του δαίμονα η εγγραφή. Τι είπε ο Θεός, ακόμη διατηρεί την αρετή του. Βλέπεις, του τα πήραμε όλα και αρρώστια φοβερή και ακόμα διατηρεί την αρετή του. Αν και χωρίς λόγο με παρεκκίνησες να καταστρέψω την περιουσία του. Διότι στους Αγίους αρκεί τούτο μόνο για πληρωμή και ανταπόδοση. Το να υπηρετούν τον Θεό. Λέει ο Άγιος, λέει αυτά του Ιερού Χριστό μου λόγια τώρα. Ένας πραγματικά Άγιος, ένας αληθινός συνειδητά του Θεού άνθρωπος, συνειδητά. Δεν περιμένει να τον πληρώσει ο Θεός με υλικά αγαθά. Έχει την πεποίθηση, έχει την πίστη, έχει μέσα του ως πληρωμή το να υπηρετεί το Θεό. Του είναι αρκετό, το θεωρεί πληρωμή αυτό. Υπηρετώ το Θεό, τελείωσε, είναι η πληρωμή μου. Τον αγαπά. Ο ενάρετος, τον αγαπητό του. Ποιον έχει ο ενάρετος, ο Άγιος αγαπητό, τον Άγιο Θεό. Ποιον ερωτεύεται ο χριστιανός, το Χριστό. Και μόνο ο έρωτας στο πρόσωπο του Χριστού, αυτός ο έρωτας είναι η πληρωμή του. Τα άλλα όλα είναι σκουπιδάκια. Δεν τα υπολογίζει εκείνος που αγαπάει τον Χριστό. Εκείνος που αγαπάει τον Θεό. Δεν ζητεί τίποτε περισσότερο. Ούτε θεωρεί τίποτε ανώτερο από αυτό. Εάν δε τούτο παρατηρείται στον άνθρωπο, πολύ περισσότερο στον Θεό. Αν ο άνθρωπος έχει μια τέτοια εσωτερική έφεση, επιθυμία, αγάπης ερωτικής στο πρόσωπο του Θεού, κατά πολύ περισσότερο, απείρως περισσότερο, αυτή η αγάπη του Θεού στρέφεται προς τον άνθρωπο. Και δεν μπορεί να ζυγιστεί του Θεού η αγάπη με κανέναν τρόπο. Του ανθρώπου ζυγίζεται. Έχει μέτρα, του Θεού δεν ζυγίζεται. Που θεωρείται ότι αγκαλιάζει τον άνθρωπο ο Θεός. Αυτό θέλοντας να δείξει ο Θεός, επέτρεψε να γίνουν περισσότερα από ό,τι ζήτησε ο διάβολος. Για να αποδείξει, λέει ο Θεός, ότι τον αγαπάει ο Ιώβ μόνο και μόνο επειδή τον αγαπάει και για τίποτε περισσότερο, έκανε το εξής ο Θεός. Ο διάβολος του είπε, πάρ' του τα όλα και λέει, α, όχι, θα κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ αποσύρωμαι από το πρόσωπο του Ιώβ, στο παραδείγμα εσένα, ναι, εσένα στα χέρια σου του διαβόλου, κάνε τον εσύ όπως θέλεις, για να μην μου πεις ότι εγώ τον πρόσεξα λιγάκι, γι' αυτό και αισθάνθηκε όρθιος. Στο παραδείγμα στα χέρια σου, κάνε τον όπως θέλεις εσύ, να δούμε θα σταθεί όρθιος, θα σταθεί μαζί μου. Αυτό έκανε ο Θεός. Λέγει ο Ρωσόστομος, καμαρώνουμε τον παλαιστή, όχι όταν φοράει τα ρούχα του και πηγαίνει στην παλέστρα να παλέψει, αλλά όταν βγάλει τα ρούχα του και γυμνός πάει να αγωνιστεί. Και όχι μόνο αυτό, παραχωρεί και έδαφος στον αντίπαλό του. Δηλαδή, του λέει, α, θα πέσω και κάτω, έλα να παλέψουμε. Και του λέει, άμα πέσω και κάτω, ο γερός αθλητής
θα σε αφήσω όχι μόνο τα πόδια να μου πιάσεις και τη μέση να μου πιάσεις. Ώστε να παλέψουμε με άλλους όρους. Εσύ να είσαι σε πλεοκτική θέση και εγώ σε πλεοκτική θέση. Αυτό έκανε ο Θεός. Πάρ' τον λοιπόν εσύ τώρα και πάλεψε μαζί του. Πιάσ' τον που θέλεις. Να δεις αν ο Ιώβ σταθεί στα πόδια του. Και τη γυναίκα του έβαλε. Πιάστονε, μα εδώ μιλάμε για όχι άλλους όρους, τα πάντα στράφηκαν εναντίον του από ανθρώπινης πλευράς. Τα πάντα. Λέγε λοιπόν εδώ τώρα, άπλωσε το χέρι σου, λέει ο Θεός στο διάβολο, και άγγισε τον. Ο Θεός λέγει, στον παραδίδω και κάνω ό,τι θέλεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όταν όμως ο αθλητής αυτός, ο Ιώβ, τον πέταξε μακριά και γυμνός εισήλθε στους αγώνας της αρετής, εξέκλειψε με τη γυμνότητά του τους θεατάς, λέει το εξής, ότι μόλις του παραδόθηκε ο Ιώβ και είδε ο διάβολος ότι έχει στένος εσωτερικό στην ψυχή και μένει όρθιος μετά από πολλά τραύματα που το έκανε, πολλά τραύματα, τα είπαμε, παιδιά τα πήρε, σπίτια τα γκρέμισε, πρόβατα τα έδειξε, γυναίκα τον πείραξε, αρρώστια τον χτύπησε, δεν του έμεινε τίποτα όρθιο και όμως στάθηκε, λέγει, όρθιος, στάθηκε όρθιος. «Μα την σεβετέσαι», του είπε του Θεού, λέει, «μήπως άδικα, να το έχεις δώσει όλα». Τώρα λοιπόν που όχι μόνο του τα πήρε όλα, αλλά τα παρέδωσε ευκούσια ο Ιώβ, λέει, όπως πετάει, λέει, ο Παλαιστής το έρδημα και μπαίνει για να παλέψει, έτσι πέταξε τα υπάρχοντά του ο Ιώβ, σαν ρούχο, τάκ, και λέει, «ορίστε, έλα τώρα». Κανένας μας δεν μπορεί να συλλάβει, κανένας, το τι συνέβη μεταξύ Ιώβ και διαβόλου. Μπας και μπορούμε να συλλάβουμε, πάμε σε έναν άρρωστο που τον βλέπουμε πεσμένο στο κρεβάτι και δεν μπορεί να σηκωθεί. Ποιος από μας μπορεί να πει ότι μπορούμε έστω και ένα μικρό μέρος από την ταλαιπωρία του να καταλάβουμε? Αδιανόητο, δεν την καταλαβαίνουμε. Μην ισχυριστεί κανείς, γιατί μόνον ό,τι ζούμε, αυτό και καταλαβαίνουμε. Δεν το ζούμε, δεν το καταλαβαίνουμε ποτέ αυτό που ζει ο άλλος. Πρέπει να μπούμε στη θέση του άλλου για να το καταλάβουμε. Και εδώ, στη θέση του Ιώβ, που όλα τα πέταξε εκούσια σαν να ήταν ένδυμα, δεν βρέθηκε ποτέ κανείς. Κανείς. Είδε ένας από τους παλαιστάς που προκάλεσε το θάμβος, το θαυμασμό, το δέος, όχι μόνο σε ανθρώπους, αλλά και στον ουρανό επάνω και σε αγγέλους. Μας προβάλλει λοιπόν εδώ, το προβάλλει ο Ρος Χρυσόστομος, σε εκείνους που είχαν ταλαιπωρηθεί και έτρωγε τον επίδι από τον αυτοκράτορα. Ο λαός έκοβε αυτοκράτορα ζωές γιατί είχαν παραβεί το νόμο του Θεού και λέει, κοιτάξτε, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, εδώ παραχωρεί ο Θεός το δίκαιο. Εσείς που δεν κάνατε πράξη δίκαιη, αλλά σταθήκατε εναντίον του αυτοκράτορα, εναντίον του αυτοκράτορα σταθήκατε, για συνέρθετε και προσέξτε, γιατί διαπράξατε το αδίκημα, μήπως δίκαια τώρα υποφέρετε αυτά? Ελάτε στον εαυτό σας και καταλάβετε ότι
κανένα κακό δεν συμβαίνει χωρίς να υπάρχει αφορμή και αιτία από τον ίδιο τον άνθρωπο. Το μεν αγαθόν ο Θεός είναι ο δότης, το δε κακόν πρόξενος, όλων πέρα για πέρα είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πρόξενος στο κακό. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η παραχώρηση. Το προκαλείς το κακό, το αφήνεις και άμα αφήνεις εσύ το κακό να σε σκεπάσει, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να παραμένει, δεν παραμένει θεία χάρη σε πάνω σου. Σε αφήνει, γιατί την αφήνεις εσύ. Όμως, δεν μας φαίνεται περίεργο, γιατί βλέποντας στην πλάση που ζούμε εμείς τώρα εδώ, υπάρχουν μανάδες με ορφανά παιδιά. Εμείς σίγουρα δεν το χαμπαρίζουμε, άλλοι το σφαίνονται, ότι υπάρχουν μανάδες με ορφανά παιδιά και δεν έχουν να τα βγάλουν πέρα. Μανάδες, προσέξτε το αυτό. Υπάρχουν ασθενείς στο κρεβάτι που δεν έχουν κανένα να πάει να τους δει. Υπάρχουν άνθρωποι εργάτες που δουλεύουν και τους καταδυναστεύει ο εργοδότης αδικώντας τους, κόβοντάς τους και από εκείνα που δικαιούνται. Μέσα στη γη αυτή βλέπουμε μία αέναη, μια συνεχή θα λέγαμε, ταλαιπωρία ανάμεσα στο δίκαιο και στο άδικο. Και μας φαίνεται ότι επικρατεί το άδικο. Μας φαίνεται. Γιατί όλα αυτά, και απαντάει ο Ιεροσόστομος και λέει, δίνει απάντηση και λέει, δεν οδηγείται ο άνθρωπος αυτεπάγγελτα με το μυαλό του αυτομάτως, όταν βλέπει το κακό να επιπολάζει, να είναι εκείνο που βασιλεύει, όταν το βλέπει και το πράγμα, τότε λέγει, εδώ δίκαιο δεν υπάρχει. Εδώ το κακό βασιλεύει. Άρα κάπου μας περιμένει η δικαιοσύνη, η μέρα της Αναστάσεως, η μέρα της Αναστάσεως. Τότε την Αναστάσιμη μεγάλη ημέρα, την Αναστάσιμη μεγάλη ημέρα, θα αμυφθεί ο αδικούμενος και θα τιμωρηθεί ο άδικος. Λέει Απόστολος Παύλος, που πέρασε από τα Ιεροσόλυμα μέχρι τέρμα Ασίας και όλη αυτή τη διαδρομή μέσα σε χρόνια 50-60, μια διαδρομή τρεις φορές ή τέσσερις έκανε οδηπορίες Απόστολος Παύλος, πορείες, και αυτές οι πορείες ήταν όλες γεμάτες βάσανα, εκεί που πέρασαν τα μεγαλύτερα βάσανα ήταν η Αντιόχεια. Εκεί λέει εθυριομάχησα, έκανα μάχη με θηρία. Και ρωτάει ο ίδιος και λέει, όλη αυτή την ταλαιπωρία και τη μάχη με τους αντιχρίστους, άδικα την έκανα, μέχρι το τάφο είναι. Τότε δεν υπάρχει πιο ελεηνός άνθρωπος από εμένα. Το λέει ο ίδιος. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ήταν μια μέρα, δεν ήταν δύο, δεν ήταν ένα μήνα, δεν ήταν δύο μήνες. Ήτανε μια ζωή, να πω 70 χρονών, 60 χρονών, με την πείνα, με τη δίψα, με όλα εκείνα τα κακά καθημερινά. Γιατί δεν βούλιαξε.
και είπε, από εμένα πιο δυστυχισμένος δεν θα υπάρχει αν δεν υπάρχει Ανάσταση. Άρα υπάρχει Ανάσταση και γι' αυτό στεκόταν όρθιος. Γιατί κανένας δεν βρέθηκε στη γη που να πέρασε από όλα εκείνα και τόσα χρόνια. Αντίθετα, δεν είναι μόνο ο Παύλος, επί αιώνες εκατομμύρια ανθρώπων ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο και δεν καύτηκαν. Γιατί υπάρχει η Ανάσταση. Προσδοκώ Ανάσταση, είναι πρόβλημα. Αλίμονο αν ζούσε ο άνθρωπος και το τέλος του ήταν ο τάφος και τίποτα παραπάνω. Αλίμονο, επαναλαμβάνω, αν ζούσε ο άνθρωπος. Διαβάζω, να ακούσουμε. Ότι τα παθήματα μας φέρνουν στους λόγους της Αναστάσεως, άκουσε τον Παύλο να λέγει, εάν από συμφεροντολόγους ανθρώπινους υπολογισμούς κινδύνευσα να κατασπαραχθώ μαχόμενος προς τα θηρία στην Έφεσο, τι κέρδισα? Αν λέγει κάποιος λόγος συμφέροντος μου οδήγησε τόσα χρόνια να κινδυνεύω να κατασπαραχθώ από τα θηρία, τι κέρδισα? Τίποτα, το θάνατο. Εάν όμως οι νεκροί ανασταίνονται, κέρδισα τίποτα? Το φανταζόμαστε γίνεται το πράγμα. Τα πάντα κέρδισε. Αν όμως οι νεκροί ανασταίνονται, ή το δυνατόν τόσα χρόνια να μην βλέπει ζωντανή. Αλλιώς δεν γίνεται αγώνας 60 χρόνια με τόσα κακά μπροστά σου και να τα νικάς. Δεν γίνεται αγώνας αν δεν υπάρχει Ανάσταση, αν δεν τη ζήσει η Ανάσταση. Χωρίς Ανάσταση δεν αντέχουμε ούτε μια παρανυχίδα να βγάλουμε, γιατί θα ουρλιάζουμε και θα πονάμε. Με Ανάσταση υπομένουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στη γη επάνω που ταλαιπωρούνται. Με την Ανάσταση υπομένουν και ζουν. Αλλιώς αυτοκτονούν και φεύγουν. Για δεν έχει κανένα νόημα η ζωή μέσα σε ένα τόσο μεγάλο κακό. Άρα λοιπόν, η ζωή μας δεν περιορίζεται μόνο σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό αποδεικνύεται από τους πειρασμούς. Οι πειρασμοί που μας συμβαίνουν στη ζωή, αυτό το νόημα έχουν. Ώστε να φωνάζουμε, τρέχουμε τον αγώνα των πειρασμών με υπομονή, βλέποντας εκείνο που στέκει ψηλά και περιμένει να στεφανώσει τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά είναι αυτό που το βλέπει κανείς και το χαίρεται. Δηλαδή, βαδίζω, λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι, στη ζωή αυτή, κάνοντας τον αγώνα που θέλει ο Χριστός, τον αγώνα το καλόν αγωνίστηκα, το δρόμο που εκείνος χάραξε. Ποιος είναι ο δρόμος που χάραξε ο Χριστός? Ο δρόμος του Γολγοθά. Δεν υπάρχει άλλος. Μην το ξεχνάμε καθόλου, μην μας απατάει ο λογισμός μας, μην μας ξεγελάνε αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε, έρχεται. Αν μέχρι τώρα δεν έχουμε πατήσει το ποδαράκι μας καθόλου σε κανένα κακό, έρχεται και η ώρα αυτή. Δεν τη γλιτώνει κανείς. Γιατί για να περάσεις από την πόρτα του θανάτου, θα περάσεις πρώτα από το σταυρό. Και φαντάσου να φτάσεις στην πόρτα του θανάτου χωρίς να έχεις σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχει θάνατος. Τι έχει να πει αυτό
Να το ακούσουμε τι να πει αυτό. Λες, άρα και υπάρχουν άλλοι που μένουν στο θάνατο. Σίγουρα το σκέπτονται. Αλλά όταν στόχος στη ζωή είναι να τη ζήσω τη ζωή, ξεχνιέται ο θάνατος. Και κάποια στιγμή ποτέ περνάει και του σφυρίζει στο μυαλό και λυγίζει, αλλά τη δουλειά του κάνει πάλι γιατί είναι απορροφημένος. Και μόνο όταν έρχεται η ώρα να φύγει, τότε καταλαβαίνει τι είχε κάνει στη ζωή του. Λένε, και αυτή είναι πραγματικότης, ότι οι τυφλοπόντικες μια φορά βλέπουν στη ζωή τους τη δώρα που ψοφάνε. Τη δώρα εκείνη ανοίγουν τα μάτια. Οι τυφλοπόντικες. Έχει γεμίσει η γη από τυφλοπόντικες, όχι αυτούς που είναι μες στη γη, έξω από τη γη και λέγονται άνθρωποι που βλέπουν μόνο αυτά που είναι μπροστά τους, πέτρες, γαλίκια, λεπτά, γυναίκες, ειδονές, απολαύσεις, το ένα άλλο. Αυτά βλέπουν σαν τυφλοπόντικες και δεν βλέπουν ότι υπάρχει και η Βασιλεία του Θεού. Όταν λοιπόν γυρίζει τούμπα ο άνθρωπος, είχα πάει στο νοσοκομείο να δω ένα συμπέθερό μου που έφυγε καλή τώρα και που βρίσκεται και ήταν ένας δικηγόρος. Ανάπαδα το παιδί ήταν η γυναίκα του και λέει έπεσα, λέει χτύπησα και λοιπά και λέει κάνει μου. Πώς μου ήρθε και εμένα και του λέω τώρα τόσο καιρό λέω ίσου λέω με τη μια πλευρά του νομίσματος τώρα συγκρίσανε και ανάσκελα τώρα να ξέρεις και τι σημαίνει και ανάσκελα του λέω. Όχι μόνο προς τα κάτω και στη συνέχεια μαθαίνω ότι είχε καρκίνο και πέθανε. Λέω δηλαδή ότι τι κρίμα μια ζωή να την τρως, να την τρως μια ζωή στα χαλίκια και στις πέτρες. Και να μην κοιτάς ψηλά στον ουρανό τι σε περιμένει. Μωρέ φωνάζει το σύμπαν ολόκληρο. Το σύμπαν λέει «Μας έφτιαξε ο Θεός». Ποιος, βρέστε μου άλλο πολλά τα κερδά. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, ρωτάω τη θάλασσα, ποιος έκανε και απαντάει ο Θεός. Ρωτάω τα λουλούδια, ποιος έκανε, ο Θεός. Ρωτάω το πραγματάκι από πόσο, ποιος έκανε, ο Θεός. Ρωτάω άνοιχτη την υπόλοιπη κτήση. Ποιος έκανε, ο Θεός. Μόνο φωνάζω. Του δικηγόρου δεν τους έκανε ο Θεός. Τους πάντες έκανε ο Θεός. Δεν είπα και μην το ρωτάς το έμι για δεν πιστεύουν. Αυτό είναι προσωπική υπόθεση. Το προσωπικό δεν το... είναι απόλυτο. Το προσωπικό είναι απόλυτο. Δεν μπορείς να στο πλησιάσεις το απόλυτο σου έναν. Έτσι θέλω κύριε Γιβά. Το έτσι, έτσι θέλω. Ζήσε λοιπόν σαν τυφλοπόντικας. Επανανάβαλα λοιπόν. Από το κανάλι της θλίψεως, του πόνου, της ανέχειας, της φτώχειας, όλοι οι άνθρωποι περνάμε. Όμως χρειάζεται κάποτε να ξυπνάει ο άνθρωπος, αν δεν είναι ο ίδιος στο κανάλι του πόνου, να βλέπει εκείνον που πονάει. Να τον βλέπει εκείνον που πονάει. Μα αφού είναι τυφλοπόντικας, πώς να το δει. Γιατί, λέει Απόστολος Παύλος, όταν βλέπεις τον άλλο που πονάει, όταν βλέπεις τον άλλο που πονάει, πας και τον βλέπεις σπίτι του, έχουμε, δόξα τω Θεώ, πάρουν άλλους, λέει Μιχάλη, που έχουν, το ξέρω πολύ καλά όλοι μας. Λοιπόν, περιμένουν τον άνθρωπο, περιμένουν τον άνθρωπο που θα πάει να τους δει, να τους δει. Και όταν πάει να τους δει, εσωτερικά σκέπτονται να μου έστειλε ο Θεός. Το έχουμε δει όλοι μας αυτό το πράγμα. Ότι νιώθουν την παρουσία του επισκέπτη σαν, σαν ένα χέρι του Θεού που τους ακουμπάει πάνω και απαλύνει τον πόνο τους. Αυτή είναι η παρουσία της επισκέψης. Μην νομίζετε ότι είναι... ότι είναι κάτι άλλο, το νιώθει ο ασθενής. Λοιπόν, ο πόνος λοιπόν, όταν εγγύσει τον άνθρωπο, παράγει έργο. Εγώ θα πω όχι μόνο για εκείνον που πιστεύει στον Θεό, και για εκείνον που δεν πιστεύει. Θέλει, δεν την κάνει την υπομονή. Τι να κάνει κάτι άλλο μπορεί. Το κάτι άλλο είναι απελπισία. Είναι το βήμα θανάτου. Το κάτι άλλο. Το κάνει, είναι εύκολο.
Όχι. Άρα, κάνει την υπομονή. Και αυτό είναι δώρο Θεού. Ας μην το καταλαβαίνει και δεν το καταλαβαίνει. Όμως εκείνος που έχει Θεό μέσα του και λέει «Σε ευχαριστώ». Α, μπορεί να έχει ήδη ο Νίκος και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα ασθενείς που λένε «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την αρρώστια». Έχεις δει Νίκο. Έχει δει ο Νίκος. Ξέρω και αυτό λέει τον Νίκο. Γι' αυτό θέλω και το πράγμα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα να πεις ευχαριστώ που είσαι άρρωστος, γιατί εδώ που είμαι είναι ευεργέτημα. Δεν ακούσε εύκολα. Δεν ακούσε εύκολα, καθόλου εύκολα. Για να κλείσω λοιπόν το θέμα, διαβάζω από εδώ, από τον Ιεροξόστομο και τελειώνω. Αφού λοιπόν έχουμε τόσες πολλές αιτίες που δικαιολογούν τις κακοπάθειες των Αγίων, ας μην δυσανασχετούμε όταν βρισκόμαστε εμείς μπροστά στους πειρασμούς. Ούτε να απορούμε για τους πειρασμούς, ούτε να ζαλιζόμαστε, αλλά και τις ψυχές μας να παιδαγωγούμε χριστιανικά με αυτά και στους άλλους να τα διδάσκουμε. Όταν λοιπόν δεις άνθρωπο να ζει με την αρετή, να φιλοσοφείς χριστιανικά, να είσαι αρεστός στο Θεό και κατόπιν ας παθαίνεις αναρρύθμιτα βάσανα. Να μην σκανδαλίζεσαι αγαπητέ. Και αν πάλι δεις κάποιον να ασχολείται με πνευματικά πράγματα και να επιδιώκει να κάνει κάτι ωφέλιμο και κατόπιν να αποτυχάνει στην προσπάθειά του, μη ζαλίζεσαι, γιατί γνωρίζω ότι πολλοί αυτή την απορία προβάλλουν πολλές φορές. Ο τάδε λέγουν ανεχώρησε στα ξένα να φέρει χρήματα για τους στοχούς της Εκκλησίας, του Μαρτυρίου και σε ναυάγιο τα έχασε όλα. Άλλος πάλι έκανε το ίδιο και αφού έπεσε στα χέρια των ιστών τα έχασε όλα και μόλις έσωσε τη ζωή του. Τι λοιπόν θα απαντήσουμε? Για κανένα από αυτά δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί αν και ναυάγησε έχει τέλειο το καρπό της αρετής, επειδή έκαμε ό,τι μπορούσε. Λέει πας να κάνεις ένα καλό και στην προσπάθειά σου να το κάνεις δεν τα κατάφερες. Μην ανησυχείς. Το καλό το έκανες στη διάθεσή σου. Πιάνεται ατόφιο. Τώρα γιατί ο Θεός δεν σ' άφησε να φτάσεις σε εκεί που έπρεπε να φτάσεις, το ξέρει εκείνος το γιατί. Όμως εσύ το καλό είναι το έκανες. Να θυμηθούμε τον Αβραάμ. Σφάξε το παιδί σου, του λέει. Το ανεβάζει στο λόφο, το βάζει στο βωμό, σηκώνει το χέρι να το σφάξει, ο Θεός του κρατάει το χέρι. Το έσφαξε το παιδί ο Αβραάμ. Το έσφαξε. Το έχει σφάξει μέσα εδώ προηγουμένως. Μέσα του. Ο Θεός δεν τον άφησε. Γιατί ήξερε γιατί δεν τον άφησε και ξέρουμε γιατί δεν τον άφησε. Και εμάς, άμα ξεκινάμε να κάνουμε κάτι καλό και μπαίνει στη μέση το χέρι του Θεού και λέει «Οπ, οπ, είσαμε εκεί και εμείς βλέπουμε να γίνεται αντί του καλού κακό». Γιατί λέει εδώ πέρα, πάει λέει για εμπόριο για να μαζέψει λεφτά να δώσει στόχους και στη θάλασσα να βαγεί το πλοίο. Τι γίνεται εδώ πέρα? Το έκανες το καλό εσύ, ο Θεός ξέρει τα πού και πέρα. Μην εσύ ασχοληθείς για θα ναυαγήσεις. Θα ναυαγήσεις οπωσδήποτε. Θέλω να σταθούμε όλοι μας κατά όλοι μας. Με το μάτι να βλέπει πρώτον όσα κακά γίνονται στον κόσμο. Δεύτερον,
να βλέπει τον ουρανό επάνω. Τον ουρανό επάνω. Και αυτό να του τραβάει την προσοχή. Ο Απόστολος Παύλος φώναζε «Ουκ έχομενο δεμένους από όλοι». Εδώ που βρισκόμαστε τώρα εμείς, δεν είναι εδώ η μονιμότητα της πόλεως. Δεν είναι αυτή η μόνιμη πόλη. Αλλά αυτή που είναι μόνιμη είναι η μέλουσα που ατελίζουμε ψηλά. Ανέστη Χριστός, υπάρχει η μέλουσα πόλη. Και την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος σε άλλο κεφάλαιο, μέσα στην Αγία Γραφή, που την είδε την πόλη αυτή. Την είδε και είναι απείρου καλονής. Την είδε και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και την γράφει μέσα στην Αποκάλυψη και την βλέπει να κατεβαίνει λέει, από ψηλά. Ωραία ντυμένη γυναίκα με στεφάνι, με λάμψη, με αστέρια, με το ένα με το άλλο, με δόξα ουράνια την πόλη αυτή που είναι η Εκκλησία του Χριστού, που προόριστε η Εκκλησία του Χριστού να ζει εις αιώνα αιώνος, εις αιώνα αιώνος. Μας αγκαλιάζει, μας ευεργετεί, μας αγαπάει, μας ποτίζει με το αίμα Του, μας δίνει τη δασκαλία Του πλούσια ο Κύριος για να τρεφόμαστε, ώστε σαν σε λιβάδι πρόβατα να βόσκουμε πίνοντας το νεράκι από το ποτάμι της Αγίας Γραφής και από, το χλωερά, τα χλωερά λιβαδάκια που έχει μέσα η Γραφή. Μη φοβού το μικρόν πίμιον, μη φοβού το μικρόν πίμιον, να μην μασιάζει το ότι είμαστε λίγοι. Το μικρό πίμιο είναι του Χριστού. Ο πολλής λαός θέλει να είναι κοιμόμενος και νεκρός. Ο νεκρός δεν καταλαβαίνει, ας πέφτουνε δίπλα του πύραμα. Δεν γιατί ο νεκρός είναι νεκρός. Πώς θα το κάνουμε, θέλει και είναι νεκρός. Εμείς όμως ανήκουμε στην τάξη του Κυρίου, λίγοι μεν, του Θεού όμως. Ας ζητήσουμε τη χάρη Του να μας σκεπάζει, να στεκόμαστε πάντα μαζί Του, ώστε και όταν φύγουμε να πάμε μαζί Του. Αμήν. Πες κάτι Μικολάκη. Ο Κύριος με δίωξαν και σας διώξουν για το όνομά μου. Άραγε ο Χριστός δεν ήρθε από εδώ όπως είπες πολύ ωραία για να περάσει όμορφα και να φύγει να πάει στον πατέρα του. Σήκωσε ένα σταυρό, θα το σηκώσουμε κι εμείς. Και ο Απόστολος Παύλος λέει πάλι ότι ενώ λέει κακοπάθησε και έπαθε μαχαίρες τώρα εδώ, φυλακές εδώ και εκεί, χίλια δυο πράγματα, λέει για ένα καυχό με λέει στη ζωή αυτή. Ιησού Χριστό είναι σταυρωμένο και αναστάντα όπως το είπες πολλές φορές. Αυτό μου δίνει τη δύναμη για να συνεχίζω λέει. Αμήν. Αμήν. Εδώ είναι η προσευχή μας. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Θεός. Πάτερ ημών, ο εδής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εις ουρανώ και επί γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφθεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη ελέγχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχεις και σώσου ημάς. Αμήν. Λοιπόν, θα κοιτάμε την άλλη φορά. Να απολαύουν, τι γίνεται σας. Την ώρα καλή ναι. Ναι, ξέρεις ώρα, ξέρεις ώρα, ξέρεις ώρα. Άρθηκες. Κρίτη, 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 κ
Αυτό που βρίσκεται, αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι είναι.